Τους πεσόντες ήρωες του Μακεδονικού Αγώνα τίμησαν σήμερα εκατοντάδες καβαλιώτες στην επιμνημόσυνη δέηση που πραγματοποιήθηκε στον καθεδρικό ναό της πόλης τον Άγιο Παύλο. Πλήθος κόσμου, αλλά και πολλοί επίσημοι των πολιτικών και στρατιωτικών αρχών της Καβάλας τίμησαν τους ήρωες του Μακεδονικού Αγώνα χωροστατούντος του Μητροπολίτη Φιλίππο Νεαπόλεως Θάσου Προκοπίου. Θα δανειστώ κάποια λόγια του κυρίου Αποστολίδη, ότι είμαστε απόγονοι Ηρών, απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων, απόγονοι Αγίων, απόγονοι των Μακεδονομάχων, οι οποίοι ήρθαν να ελευθερώσουν την πατρίδα μας και εμείς ξανά την ξανασκλαβώσαμε. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να σκεφτόμαστε αυτούς τους ήρωες που ήρθαν και μας ελευθέρωσαν και να αγωνιστούμε εμείς για εκείνους και για τα παιδιά μας. Ευχαριστώ. Ο βουλευτής με την ψήφο του στο κοινοβούλιο το κάνει αυτό? Πιστεύω ότι τουλάχιστον εγώ το κάνω. Η μέρα γιορτάζοντας τους ήρωες οι οποίοι πραγματικά ανιδιοτελώς κατέθεσαν την ψυχή τους για να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι, τους τιμούμε και πιστεύω όλοι να έχουμε την θέληση, οποτεδήποτε παρουσιαστεί η ανάγκη, να είμαστε ενωμένοι και να αντιμετωπίσουμε κάθε επιβουλή. Σαφώς όλοι ανησυχούμε, γιατί όταν η χώρα, μια οποιαδήποτε χώρα και μάλιστα η δικιά μας χώρα που έχει τόσο μεγάλη ιστορία, έχει χάσει την οικονομική της ισχύ, τότε χάνει και την διεθνή πολιτική ισχύ που έχει στο παγκόσμιο περιβάλλον. Δεν είμαστε η χώρα που ήμασταν πριν από 20 χρόνια δυνατή, ασφαλής και με αισιοδοξία προς το μέλλον. Πρέπει να ξαναγίνουμε. Άρα λοιπόν αυτό είναι το χρέος μας, παλεύοντας ένα άλλο επίπεδο από εκείνο στο οποίο πάλεψαν οι πρόγονοί μας, παλεύοντας λοιπόν στο επίπεδο της οικονομίας, να ξαναφτιάξουμε τη χώρα μας δυνατή, ισχυρή και κρατέα. Μόνο η οικονομία είναι αυτό που λείπει από τη χώρα μας? Αυτή τη στιγμή ο πόλεμος που γίνεται σε βάρος της χώρας μας, σε βάρος του λαού μας, είναι οικονομικός. Βεβαίως, κατά τη διάρκεια της προηγούμενης δεκαετίας, θα έλεγε κανείς ότι χάσαμε και άλλα πράγματα. Χάσαμε ηθικές αξίες, χάσαμε την ικανότητα της αυτοκριτικής. Νομίζω ότι τώρα είναι παράλληλα μια ευκαιρία να τα ξαναβρούμε όλα αυτά για να μπορέσουμε να στυλώσουμε ξανά την πατρίδα μας στα πόδια της. Σήμερα γιορτάζουμε την απελευθέρωση της Μακεδονίας μας και τιμούμε τους Μακεδονομάχους ήρωές μας. Ευχαριστώ.